Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν απόψε δεκάδες οπαδοί της ΑΕΛ στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λεμεσό. Έξω από την επαρχιακή διοίκηση διαμαρτυρήθηκαν για το θέμα που δημιουργήθηκε με τα εισιτήρια του ντέρπι Απόλλων ΑΕΛ που διεξήχθη απόψε στο Τσίριο. Οι οπαδοί προκάλεσαν αναστάτωση στο κέντρο της πόλης με χρήση κροτίδων και φωτοβολίδων. Τα πλάνα λήφθηκαν από κινητό τηλέφωνο και περισσότερα θα μας πει η ανταποκρίτρια του ΡΙΚ στη Λεμεσό, η Σωτηρούλα Χριστοφίδου. Σωτηρούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα κύριε Σέκη. Κύριε, μερικές δεκάδες ήταν οι οπαδοί της ΑΕΛ που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου. Έκαναν χρήση κροτίδων και φωτοβολίδων, ανήφθησαν πανό, φώναζαν συνθήματα, τα περισσότερα από τα οποία θα πρέπει να σας πω ότι ήταν υβριστικού περιεχομένου και δεν μπορούμε καν να τα επαναλάβουμε. Καταφέρθηκαν εναντίον του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, εναντίον της αστυνομίας, εναντίον των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Από ό,τι είδαμε, ανέγραψαν και κάποια συνθήματα σε καταστήματα με σπρέι και διένυμαν και ένα φυλάδιο στο οποίο χαρακτηρίζουν το ποδόσφαιρο όπως έχει καταντήσει, όπως λένε, φάρσο κομμωτία. Θεωρούν ότι σκοπός είναι η σταδιακή απαγόρευση των μετακινήσεων των φυλάθλων και η αύξηση των εσόδων των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, μέσα από τις οποίες όλοι όσοι διοικούν το άθλημα υποστηρίζουν οι οπαδοί της ΑΕΛ έχουν προσωπικά και οικονομικά συμφέροντα, και τελειώνουν την ανακοίνωσή τους με κάτι το οποίο θα το αναφέρω. Λένε λοιπόν, αφού θέλετε να καταστρέψετε το ποδόσφαιρο, θα βρείτε τους οπαδούς μπροστά σας. Αυτό το έκτρωμα θα σας το κλείσουμε πρώτα εμείς. Θα πρέπει να πούμε, Κατερίνα, ότι στην ανακοίνωσή τους είναι και μια φωτογραφία στην οποία φαίνεται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της ΚΟΠ, ο υπουργός δικαιοσύνης, αξιωματικός αστυνομίας και ένας διαιτητής, και αναγράφουν εκεί ότι οι τρομοκράτες φοράνε γραβάτες και όχι κουκούλες. Διένυμα λοιπόν αυτή την ανακοίνωση σε όσους είδαν εκεί στην οδό Ανεξαρτησίας. Στη συνέχεια πορεύτηκαν προς τα φώτα εκεί στο μετάδρομο, όπου συνέχισαν τη ρήψη πυροτεχνημάτων και κροτίδων, και στη συνέχεια επέστρεψαν στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου και διαλύθηκαν χωρίς να υπάρχουν οποιαδήποτε παρατράγουδα. Ενώ θα πρέπει να σας πω ότι η αστυνομία παρακολουθούσε διακριτικά την όλη κατάσταση και ήταν έτοιμη να επέμβει αν σημειωνόταν οποιαδήποτε παρεκτροπή. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτηρούλα. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ.